πιο δυνατά. Όταν ομιλούν τα έργα, λέω, είναι πιστικότερα από τα πολιτικά λόγια. Αν κάποιος πρέπει να γιορτάζει σήμερα, είναι τα άρρωστα παιδιά και οι γονείς τους. Οι οποίοι βρίσκουν το φοιτητικό τους χώρο, το νοσοκομείο, για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Και να τους ευχηθούμε περαστικά. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας. Σήμερα υλοποιείται, κύριε Υπουργέ, ένα πάνδημο αίτημα του Πειραιά εδώ και πολλά χρόνια. Που το υποστήριζαν όλες οι δημοτικές παρατάξεις, όλοι οι βουλευτές και όλοι οι υποψηφοί δήμαρχοι. Έτυχε εσείς να συναντηθείτε με αυτό το αίτημα πριν από ένα χρόνο και συνοδεύατε τον κοινό Ευρωπαϊκή Μετσόκουση. Αλλά ήταν δέσμευση όλων, γιατί είναι ανάγκη. Ανάγκη πρώτα για τα παιδιά και μετά για τα εμπόδια. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ως δήμαρχος θα κάνω αυτό που πρέπει για να είναι αυτή η περιοχή πεντακάθαρη, θα πλένεται κάθε μέρα, όχι απλώς θα σκουπίζεται κάθε μέρα. Στα πρώτα χρήματα που θα έχουμε θα χρηματοδοτηθεί η μελέτη αναβάθμισής τους και βεβαίως σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και με τις διοικίες των νοσοκομείων θα φροντίσουμε να μην μεταφερθούν νέες αιστείες εγκληματικότητας. Όλοι μαζί είμαστε με τα παιδιά, όλοι μαζί είμαστε εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών. Αυτούς πρέπει να τους νικήσουμε και τα παιδιά μας πρέπει να το υποστηρίξουν. Απλώς δύο λέξεις ακόμη για κάποιους που έσκεψαν να πούν ότι φεύγει ο Κανά από εδώ και πάει στα νοσοκομεία. Αυτούς τους καταγγέλνω. Αυτοί μολύνουν το Πειραιά. Δεν είναι Πειραιώτες. Ο Πειραιάς είναι υπερήφανος γιατί έχει ένα από τα καλύτερα αντικαρκυνικά νοσοκομεία στον κόσμο. Και ο Πειραιάς βεβαίως και τα νοσοκομεία του θα παρέχουν υπηρεσίες υγείας στα παιδιά μας που οι συνθήκες τα έσπρωξαν στην αγκαλιά των εμπόρων ναρκωτικών. Δεν τρεπόμαστε για αυτά, χρωστάμε σε αυτά. Και ως Δήμαρχος υποστήριξα αμέσως ότι πρέπει να μεταφερθούν στα νοσοκομεία που τους αντιστοιχούν. Δεν εξορίζουμε τα παιδιά μας. Δεν δημιουργούμε νέους τόπους εξορίας. Παρέχουμε υπηρεσίες υγείας. Καλώς ήρθες, Υπουργέ μου, να είσαι καλά. Εμείς θα κάνουμε όλα αυτά τα συμπληρωματικά που οφείλουμε απέναντι στην πόλη που αγαπάμε και την πηγαίνει περίπου. Να είσαι καλά. Θέλει συνεργασία και μπορείτε να